Το ΝΑΤΟ αφήνει ουσιαστικά στα κρύα του λουτρού την Ουκρανία, μιας και όπως γνωστοποίησε δεν μπορεί να ενταχθεί ακόμα στη συμμαχία. Είναι κάτι που τόνισε με δηλώσεις που έκανε η επικεφαλής της Διεύθυνσης Πυρηνικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ, Τζέσικα Κόξ, κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον. Οι σύμμαχοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την προσέγγιση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, αναγνωρίζοντας ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο όπου η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στη συμμαχία, είπε. Το Κίεβο και οι Βρυξέλλες έχουν ακόμα πολλή δουλειά να κάνουν, αλλά σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους. Υπάρχει μια διαδικασία διπλασιασμού των προσπαθειών για να φέρει την Ουκρανία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ, είπε μεταξύ άλλων. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μια ταχεία αίτηση για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Τον Ιούλιο, σε μια σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους, οι χώρες του Μπλοκ ενέκριναν ένα πολυετές πακέτο στήριξης για την Ουκρανία που αποτελείται από τρία σημεία, αλλά το Μπλοκ δεν περιέγραψε κανένα χρονικό πλαίσιο για την ένταξη, στο οποίο επέμεινε το Κίεβο, ούτε περιέγραψε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να λάβει επίσημη πρόσκληση.